Και όσο αφορά την αναγκαιότητα των εκλογών, είναι σαφώς συνυφασμένη με την ανάγκη να αλλάξει πολιτική. Και όσο αφορά τους λόγους, εγώ θα σας βρω 1,5 εκατομμύριο λόγους γιατί πρέπει να αλλάξει πολιτική και 3,5 εκατομμύρια ανάγκες γιατί πρέπει να αλλάξει πολιτική. Γιατί κάνουμε μία συζήτηση, λες και βρισκόμαστε εν κενό. Εμείς λέμε λοιπόν το εξής. Όσο αφορά το ζήτημα του Προέδρου της Δημοκρατίας, δεν πρόκειται να ψηφίσουμε κανέναν για Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η βασική επιλογή που έχει κάθε βουλευτής είναι αν θα επιλέξει να συνεχιστεί η μνημονιακή πολιτική και το μνημονιακό καθεστώς, δηλαδή να γίνουν πράξη τα 19 προαπαιτούμενα, τα οποία μέσα έχουν και 500 από την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ, ή να γίνει πράξη το πρόγραμμα που εξαγγείλαμε στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή να γίνει πράξη το γεγονός ότι θα υπάρχει, έχουν 7 μέτρα για την ανθρωπιστική κρίση, ανάμεσά τους η 13η σύνταξη των συνταξιούχων που εχθές ήταν στο Σύνταγμα, που θα να γίνει πράξη το γεγονός ότι πρέπει να άρουμε την καταστολή της οικονομίας και θα πρέπει να την επανεκκινήσουμε. Για παράδειγμα, θα πρέπει να βρεθεί οριστική ρύθμιση, η οποία να μην είναι τραπεζοκεντρική για τα κόκκινα αναδάνεια και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, να μην είναι μέγενη, αν θέλετε, στον Έλληνα φορολογούμενο. Να έχουμε αφορολογητόριο 12.000 ευρώ. Ρωτήσαμε και τον κύριο Σταθάκη τις περασμένες ημέρες, επειδή αφορά πάρα πολύ κόσμο αυτό το οποίο θίγεται τώρα. Ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει ενταχθεί, θέλει να ενταχθεί στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και βλέπει όλες αυτές τις αλλαγές, ενδεχομένως να έχουμε και αλλαγή κυβέρνησης. Τι κάνει, περιμένει, θα αλλάξετε κάτι, να ενταχθεί, θα ισχύει αυτό το καθεστώς. Τι πάει να πει περιμένει. Οι διαδικασίες είναι αρκετά γρήγορες. Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι να δει τις δυνατότητες να ρυθμίσει και να επαναρρυθμίσει τις οφειλές του, ώστε να ξαναμπεί στην αγορά εργασίας και να ξανανοίξει την επιχείρησή του. Να τα ξέρω πολύ. Ακούγεται πάρα πολύ εύκολο, έτσι. Με βάση. Δεν είναι στη δική του δικαιοδοσία αυτό. Την νομοθετική πρόταση, την νομοθετική πρωτοβουλία που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και που ξέρετε αυτό διπλά τον δεσμεύει. Τον δεσμεύει σε σχέση με το σήμερα, τον δεσμεύει και ως κυβέρνηση. Εμείς δεν θα φέρουμε άλλο νομοσχέδιο. Αυτό που καταθέσαμε στην Βουλή για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, θα το φέρουμε και ως πλειοψηφία κοινοβουλευτική θα το ψηφίσουμε. Το ίδιο και για τα κόκκινα δάνεια. Άρα όλο αυτό το πράγμα πάει πακέτο. Και αυτό το πακέτο είναι και η ελπίδα, ακριβώς γιατί είναι η βάση διαφορετικού προγράμματος. Γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ναι, αλήθεια, τι θα κάνετε σε αυτές τις μέρες, αν πάμε σε εκλογές και βγείτε κυβέρνηση? Υπάρχουν κάποιες μέρες που υπολείπονται για να λήξει αυτό το δίμηνο που μας έδωσαν οι δανειστές, το Βερολίνο δηλαδή συγκεκριμένα. Το δίμηνο το έδωσαν στην κυβέρνηση, δεν το έδωσαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν θα το τηρήσετε αυτό το χρονοδιάγραμμα? Γιατί να το τηρήσουμε αυτό? Κοιτάξτε να δείτε την εγγενή αντίφαση. Μια πολιτική δύναμη επί 5 χρόνια λέει ότι είναι λάθος η πολιτική, η μνημονιακή πολιτική και πρέπει να καταργηθεί. Λέει συγχρόνως πρόσφατα ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να υπογράψει αυτή τη σύμβαση, τη συμφωνία με την Τρόικα και ότι εμείς δεν θα την αναγνωρίσουμε. Ναι, δεν έχει κάνει συμφωνία όμως η κυβέρνηση. Η επόμενη συζήτηση θα είναι, μα πώς θα, έχετε 15 μέρες για να την αναγνωρίσετε, μα έχουμε πει ότι δεν θα την αναγνωρίσουμε. Άρα κύριε Βίτσα, την επομένη του αποτελέσματος των εκλογών. Το πρώτο πράγμα, θα βάλουμε μπροστά το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και ας μην λέμε πού θα βρούμε και τα λοιπά, δεν είναι και καλή μέρα. Δεν είναι και καλή μέρα. Με την έννοια ότι εχθές μόλις γερμανικό δικαστήριο επέβαλε 300.000, αν δεν κάνω λάθος, πρόστιμο στη Rheinmetall, η οποία παραδέχθηκε ότι στην Ελλάδα έδωσε 10 εκατομμύρια ευρώ μίζα. Μένει να δούμε ποιοι τα πήρανε αυτά τα λεφτά. Απαντήστε μου όμως αυτό. Άρα, θέλετε, λέω, για να καταλάβω το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και διαπραγμάτευση για τη ρύθμιση του δημόσιου χρέους. Εμείς έχουμε πάρει σαφή θέση, γνωρίζουν και οι εταίροι μας. Ναι, οι εταίροι και μας από όμως, εκεί και πέρα θα αρχίσει η συζήτηση. Από όσο ακούμε εμείς τουλάχιστον και ενημερωνόμαστε από τις δημόσιες και όχι τις παρασκηνιακές συναντήσεις, αυτό το οποίο λένε είναι ότι, το είπε και ο Σόιμπλε χθες, όταν καταλήξετε στην Ελλάδα, τι θέλετε να έχετε για κυβέρνηση, για πολιτικό σκηνικό, πολιτική σύνθεση και ούτω καθεξής, ελάτε εδώ που έχουμε μείνει. Το εδώ που έχουμε μείνει είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο, στο να ολοκληρωθεί μία αξιολόγηση. Αυτό που λέει ο κύριος Σόιμπλε,
κάνει πως ξεχνάει μία παράμετρο, η οποία όμως δυστυχώς για αυτόν είναι κεντρική. Δηλαδή, τι είναι η κεντρική παράμετρος? Η νοπή εντολή του ελληνικού λαού, με βάση πρόγραμμα κατατιθεμένο. Μάλιστα. Το οποίο θα φέρει και μια σειρά άλλου είδους σκέψεις, λέω εγώ, και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω και στον κύριο Σόιμπλε. Κύριε Θεοχαρόπουλε, ο λόγος σε εσάς και προσωπικά, αλλά και στη Δημάρ.